μπρουσκέτα με προσδημένιο ψωμί, με λιτζάνα, σύγκλινο και μοτσαρέλα. Φουλ ιταλική συνταγή με μία μόνο ελάχιστη ελληνική πινελιά. Η ελληνική πινελιά είναι το σύγκλινο, είναι το καπνιστό χοιρινό. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει ένα ιταλικό ολλανδικό, αλλά θέλαμε και λίγο την ελληνική τσαχπινιά. Όλα τα υπόλοιπα υλικά, με λιτζάνα, μοτσαρέλα, το ψωμί που κάνουμε την μπρουσκέτα, γιατί η μπρουσκέτα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ιταλικό ορεκτικό. Θα το πούμε, αν και πάρα πολλές φορές το τρώνε και για πρωινό και σαν κυρίως πιάτο. Άρα, η μελιτζάνα, η μοτσαρέλα, τα ντοματίνια, η ρόκα που θα μπει από πάνω και το ψωμί και η μπρουσκέτα είναι όλα ιταλικά στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε με τις μελιτζάνες. Θα πάρουμε λοιπόν ωραίες μελιτζάνες φλάσκες και προτιμούμε τις φλάσκες γιατί έχουν ωραία ψύχα μέσα. Θα τις χαράξουμε βαθιά. Βλέπετε πώς χαράζω, διαγώνια. Δεν θέλω να σκίσω το δέρμα, δεν θέλω να περάσω, δηλαδή να τρυπήσω, να σκίσω το δέρμα. Θέλω να χαράξω την ψύχα, γιατί έτσι θα εισχωρήσει η θερμότητα πιο εύκολα και θα ψηθεί η μελιτζάνα μας ομοιόμορφα. Θα την περάσουμε από λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλουμε λίγο θαλασσινό αλάτι. Τρίβουμε τις μελιτζάνες μεταξύ τους, να πάει το αλάτι παντού και το ελαιόλαδο. Και μετά σε προθερμασμένη σχάρα θα τη βάλουμε με το δέρμα προς τα πάνω. Θα τις αφήσουμε, θα τις ξεχάσουμε. Το δέρμα κάνει μια ωραία σκεπή όπου γυρνάει η θερμοκρασία και ψήνει τη μελιτζάνα από μέσα. Και αυτό είναι που θέλουμε. Θέλουμε μια ωραία καπνιστή ψύχα από μελιτζάνα. Όση ώρα περιμένουμε να ψηθεί η μελιτζάνα θα πάμε και θα κάνουμε την υπόλοιπη γέμιση. Έχουμε λοιπόν ωραία πιπεριά τσίλι. Όχι πάρα πολύ καυτερή, την οποία θα την κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Αν δεν θέλετε, αν δεν σας αρέσει το καυτερό, αν και συγκεκριμένη συνταγή πάει πάρα πολύ, μπορείτε να βάλετε μια κόκκινη πιπεριά φλωρίνης που έχει μια γλυκιά, αφήνει μια γλυκιά επίγευση. Θα πάρουμε ένα τηγάνι. Θα προθερμάνουμε το τηγάνι μας σε δυνατή φωτιά. Θα κόψουμε ντοματίνια στη μέση, τα οποία θα πάμε και θα τα βάλουμε στο δυνατό τηγάνι μαζί με τις πιπεριές της τσίλι. Θα πάμε και θα κόψουμε φέτες από κρεμμύδι, το οποίο θα το καραμελώσουμε και αυτό στο τηγάνι, μόνο με τα φυσικά του ζάχαρα, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Δύο φετούλες σκόρδο. Και βέβαια ωραία κομμάτια από το ελληνικότατο σύγκλινο. Αν δεν έχετε σύγκλινο, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο καπνιστό χοιρινό θέλετε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι στο τηγάνι το οποίο καίει, βλέπετε πως βγάζει τους καπνούς, θα πάμε και θα βάλουμε το σύγκλινο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου λάδι, γιατί το σύγκλινο φτιάχνεται από χοιρινό και έχει αρκετό λίπος, οπότε αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε. Θέλουμε να καβουρδίσουμε το σύγκλινο και να βγάλουμε το λίπος στο τηγάνι. Αυτό θα μας δώσει μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Η μελιτζάνα μας αρχίζει και υδρώνει εξωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία έχει εισχωρήσει και έχει φτάσει στο δέρμα. Το σύγκλινο έχει αρχίσει και καβουρδίζεται. Σιγά σιγά θα αρχίζει να βγάζει και το λίπος του. Θα πάμε και θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Συνήθως καραμελώνουμε σε δυνατή φωτιά. Εμείς τώρα, επειδή δεν θα βάλουμε ζάχαρη, θα το ξεκινήσουμε από δυνατή φωτιά και στην πορεία θα χαμηλώσουμε τη φωτιά αρκετά για να μην κάψουμε το κρεμμύδι. Σπάμε το κρεμμύδι σε κομματάκια, καλό ανακάτεμα. Βλέπετε ότι το σύγκλινο και το κρεμμύδι αρχίζουν σιγά σιγά και παίρνουν χρώμα, το κρεμμύδι μαλακώνει, αρχίζει και βγάζει τα ζάχαρά του. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα τα ντοματίνια και τις πιπεριές της τσίλι. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο καυτερή σάλτσα, η οποία έχει και γεύση από μαύρο σκόρδο, για να δώσουμε ένταση στο φαγητό. Θα πάμε και θα σβήσουμε με λίγο ξύδι. Το ξύδι το βάζουμε για να ανεβάσουμε την ένταση. Ο ξύδι τα βοηθάει πάρα πολύ στο να ανεβάσει ένταση. Βλέπετε τι ωραία που καραμελώνει το κρεμμύδι, το ντοματίνι, το σύγκλινο. Έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Η πιπεριά τσίλι αρχίζει και μαλακώνει. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά μας. Βλέπετε ότι η γέμιση σιγοβράζει. Θα τη χαμηλώσουμε λίγο ακόμα. Έχει βγάλει αρκετά υγρά από το ντοματίνι. Η μελιτζάνα είναι σχεδόν έτοιμη.
Δείτε τι ωραία που έχει ψηθεί από μέσα. Βλέπετε πως αρχίζει και μαλακώνει. Αρχίζει και καπνίζει, αρχίζει και μαλακώνει. Θα την κρατήσουμε από την άλλη πλευρά. Και πάμε λοιπόν να ασχοληθούμε με το βασικό συστατικό της συνταγής αυτής, που είναι η μπρουσκέτα. Η μπρουσκέτα μας είναι από ψωμί της εταιρείας Καραμολέγκος. Είναι η νέα σειρά προϊόντων που λέγεται Πρόζυμο και ξεχωρίζει για τη γεύση και το άρωμά του, που το εξασφαλίζει το προζύμι φυσικής ορίμανσης. Το συγκεκριμένο είναι το ορεινό, γίνεται με προζύμι σιταριού, μεστό και στιβαρό, με ελαφρώς βουνίσιο χαρακτήρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ψωμί που μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε μαγειρική συνταγή. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι κομμένο σε φέτες. Βλέπετε τι ωραίες που είναι οι φέτες. Ωραίο πάχος. Μπορείτε να το φάτε μόνο του ή μπορείτε να το ψήσετε. Εγώ για συγκεκριμένη συνταγή, επειδή φτιάχνω μπρουσκέτα, θα βάλω πάνω λίγο ελαιόλαδο και θα το καβουρδίσω ελαφριά στη σχάρα μου μαζί με τη μελιτζάνα. Άρα το βάζω να πάρει λίγο χρώμα, να τραγανίσει λίγο, να βγάλει τα φυσικά του χαρακτηριστικά, να βγάλει αυτή την καταπληκτική γεύση από προζύμι που έχει, που θα μου δώσει άλλη τελείως διάσταση στη συνταγή. Το ψωμί λοιπόν έχει ψηθεί, θέλουμε να το τραγανίσουμε, δεν θέλουμε να του δώσουμε πάρα πολύ χρώμα, το βάζουμε στην άκρη. Η μελιτζάνα είναι έτοιμη, βλέπετε ότι έκοψα το κοτσάνι και έχω κρατήσει μόνο την τσίχα. Δείτε εδώ τι όμορφη που είναι. Και έχουμε και τη γέμιση με το σίγκλινο, το σκόρδο, το κρεμμύδι και το ντοματίνι. Πάμε λοιπόν σε ένα μπολ να βγάλουμε με προσοχή την τσίχα από τη μελιτζάνα. Βλέπετε τι όμορφα βγαίνει από το δέρμα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο από το δέρμα, γιατί αυτό θα σας δώσει ένταση στο καπνιστό άρωμα. Άρα, παίρνουμε την ψύχα από τη μελιτζάνα και αυτό το κάνετε όσο η μελιτζάνα είναι ακόμα ζεστή, για να λιώσει πιο εύκολα. Τυλιώνουμε λίγο με ένα μαχαίρι, θέλουμε να έχει χοντρά κομμάτια, δεν θέλουμε να λιώσει τελείως. Ρίχνουμε μέσα την ωραία γέμιση. Καλό ανακάτεμα, βλέπετε πως όλα τα αρώματα ανακατεύονται μεταξύ τους και έχουμε κάνει μια καταπληκτική γέμιση η οποία θα ταιριάξει απόλυτα με το πρόζυμο. Παίρνουμε λοιπόν ένα πιάτο, βάζουμε το ένα ψωμί από κάτω, λίγο ελαιόλαδο πάνω στο ψωμί, απλώνουμε λίγα φύλλα ρόκας, η ρόκα θα δώσει αυτή τη σπιρτάδα, αυτή την ωραία πιπεράδα. Απλώνουμε ένα ωραίο βουναλάκι από τη γέμιση, σίγκλινο, καραμελωμένο κρεμμύδι, σκόρδο, μελιτζάνα καπνιστή. Λίγη μοτσαρέλα, δεν θέλει πάρα πολύ τυρί, λίγη μοτσαρέλα θέλει για να αυξήσει την ένταση του πιάτου και τα λιπαρά να δώσουν άλλη διάσταση στο φαγητό. Κόβουμε το άλλο κομμάτι σε μικρότερα κομμάτια, το στείλουμε διαγώνια στο πιάτο, γιατί μπορείτε να κάνετε ένα παιχνίδι με μικρότερα και μεγαλύτερα κομμάτια. Και τελειώνουμε με λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Λίγο χοντρό αλάτι. Και έχουμε μία πολύ ωραία εκτελεσμένη ιταλική συνταγή με ένα καταπληκτικό ελληνικό προϊόν που είναι το πρόζυμο από την εταιρεία Καραμολέγκο και
ένα πιάτο το οποίο μπορεί να το φάτε όχι μόνο σαν ορεκτικό, αλλά και σαν κυρίωση.